Άγνωστο εξακολουθεί να παραμένει το χρονικό διάστημα απόδοσης στην κυκλοφορία του ρεύματος καθόδου της οδού Φιλελλήνων, που εδώ και σχεδόν 2,5 χρόνια παραμένει κλειστό εξαιτίας εργασιών για την ανέγερση του παρακείμενου πολυόροφου γκαράζ. Το έργο έχει μπλοκάρει εξαιτίας του επίμαχου άρθρου του νόμου Σουφλιά για τους ημιυπαίθριους χώρους. Υπολόγιζε τις υπόγειες θέσεις στάθμευσης το συντελεστή δόμησης. Αυτό το θέμα δεν έχει λήξει, δεν έχει κατεργηθεί το περίφημο άρθρο 41 του νόμου 3775 του Σουφλιά και υπάρχει εκκρεμότητα όχι μόνο για αυτό το κτίριο, αλλά για όλα τα κτίρια στην Ελλάδα που θέλουν να κατασκευάσουν υπόγειους χώρους στάθμευσης. Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας ανέφερε ότι μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες αντιστήριξης στους υπόγειους χώρους του γκαράζ, τότε μπορεί να ανοίξει ο δρόμος, ωστόσο δεν μπορεί να εκτιμηθεί προς το παρόν το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί είτε για να ξεμπλοκάρει το έργο, είτε για να δοθεί και πάλι σε κυκλοφορία η οδός Φιλελλήνων. Αν υπάρχει εκκρεμότητα και δεν μπορέσει από πουθενά να τακτοποιηθεί νομικά και πρέπει να περιμένουμε τους 6 μήνες ή 8 που θα τροποποιήσει το ΓΟΚ η νέα κυβέρνηση, αναγκαστικά θα σταματήσουν οι εργασίες. Που σημαίνει ότι θα μπορέσει να ανοίξει επιτέλους το ένα ρεύμα της Φιλελλήνων που είναι κλειστό έτσι. Αν υπάρξει εκτίμηση ότι δεν, θα είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα σταματήματος εργασιών, αναγκαστικά θα ανοίξουμε τη Φιλελλήνων για να πηγαίνει η κυκλοφορία από εκεί. Πάντως αυτό δεν μπορούμε να το πούμε σήμερα, πότε μπορεί να γίνει. Όχι, δεν μπορούμε, γιατί μπορεί να έχουμε άμεσες εξελίξεις. Όπως είναι γνωστό, εξαιτίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουν γίνει στην περιοχή, η κίνηση των οχημάτων διοχετεύεται από την οδό Μαυροκορδάτου, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται καθημερινά τόσο οι οδηγοί όσο και οι περίοικοι. Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Τάμος είχε δηλώσει ότι αν δεν ξεπεραστούν τα προβλήματα με τον νόμο για τους ημιυπαίθριους, τότε το ρεύμα καθόδου της Φιλελλήνων θα δοθεί σε κυκλοφορία εντός ενός μήνα. Ελπίζω να τελειώσει γρήγορα, διότι αν δεν τελειώσει γρήγορα, είναι λογικό να μην υπάρχει ο γερανός εκεί πέρα και να κλείνεται η Φιλελλήνων χωρίς να εκτελούνται εργασίες.